Λοιπόν, Αθληγένος στη Σπάρτη, συμπληρώνεται το παζλ του Ρώστα. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα, πείτε, πες μας για το καλοκαιράκι που πέρασε, την ημέρα σήμερα, προσθήκες, ανανεώσεις κτλ. Περιμένει ο κόσμος. Όπως ξέρεις και εσύ, όπως ξέρει και ο κόσμος, το Ρώστα δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Θεωρώ ότι κάναμε μια συλλογική δουλειά όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ομάδα της Σπάρτης. Κλείσαμε το Ρώστα επιτυχώς με κάποιες προσθήκες πάρα πολύ καλές, θεωρώ. Θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή πορεία αξιόλογη. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Όπως εσείς πέφτουν εμείς έχουμε όμιλο. Ευελπιστώ ότι θα πρωταγωνιστήσει αυτή η ομάδα. Να προσφέρει καλό ποδόσφαιρο, ανταγωνιστικό και ωραίο θέμα στους φιλάθλους της ομάδας μας. Τέτοιο, θέλω να σου πω ποια ονόματα. Πιστεύω ότι έχουν ένα νόημα. Κάνουμε και ένα αφιέρωμα τώρα μέσα στην εβδομάδα να πούμε τις νέες προσθήκες. Ο Fly θα ανακοινώνει τα νέα ονόματα και μέσω του flynews.gr. Αν θες όμως να τα αναφέρεις. Καλώς. Εντάξει, όπως θα ρωτάτε, ήρθε το Σάββατο βράδυ, όπως ξέρει, στην πόλη. Εντάξει, είναι το όνομα, θα λέγαμε. Θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφική επιτυχία της ομάδας. Βεβαίως. Που είχε έσει ο τέλος. Υπήρχε δυσκολία, για μίλησέ μας λίγο, επειδή είσαι υπεύθυνος για όλες τις μεταγραφές, αλλά και για αυτή του Τάντιτς, υπήρχε δυσκολία στο να συμφωνήσει. Δηλαδή, είχε, φαντάζομαι, και άλλες προτάσεις. Το οικονομικό ήταν που τον έκανε να έρθει στην ομάδα, ή οι στόχοι και ο κύριος Γιαννακόπουλος. Κοιτάξτε, δεν είναι αμυγός οικονομικός, είναι τη φωτοσφαιριστέ. Όσο είναι το project που εξηγήσαμε στον Πόρτο. Εννοείται, εννοείται. Και κατανόησε το πλάνο της ομάδος. Μάλιστα. Δεν είναι αμυγός οικονομική πρόταση που τον δελέασε. Ωραία. Γιατί κρατάμε και μια ισοτιμία, θα έλεγα, στις αμυγές των ποδοσφαιριστών. Από εκεί και πέρα είναι ότι ο Μπόσνταρ σίγουρα είχε προτάσει σε όλες τις ομάδες. Football League. Είχε και μια δυσκολία από τη Super League μια πρόταση. Α, σοβαρά. Μάλιστα. Ναι, βέβαια, φυσικά. Είχε μια ομάδα η οποία εντάξει είναι μικρομεσαία ομάδα, αλλά ήταν μια ομάδα Super League. Δεν έχει σημασία, Super League. Δεν είναι και 32 χρόνια ο Μπόσνταρ, δεν είναι μέσα. Δηλαδή σε ποιο είναι η ηλικία του ποδοσφαίρο. Ναι, μια χαρά είναι η ηλικία του. Ο Μπόζι κατάλαβε το project. Να. Βρεθήκαμε, του εξήγησαμε πράγματα και κατανόησε ότι είναι μια ευκαιρία να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο σε ένα κλίμα πάρα πολύ καλό. Να. Μπορείς να κατακτήσει και το πρόβλημα ακόμα με την ομάδα της Σπάρτης. Άλλο λέω παιδιά που έχουν έρθει και αυτά είναι επίσης όλα σε επίπεδα φουτμπολίκ με παραφάσεις του γκολ. Και όπως καταλαβαίνεις μόνο τυχαία ήταν η μεταγραφή του Λιάτου Αναστασάκου πέρυσι ήταν τυχαία. Να. Αντάξεις. Να. Η ρυθμή στην προπόνηση είναι εντατική. Πιστεύω ότι θα έχει μια πολύ καλή παρουσία φέτος η ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα ναι. Η βάλει δειλή. Εννοείται. Όλες οι μεταγραφές εμπεριέχουν ρίσκο. Κρατάμε πολύ υψηλά τα δεδομένα και τις απαιτήσεις, αλλά τον ενθουσιασμό το κρατάμε σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Μάλιστα. Μέχρι τώρα όλα αυτά που έχουν γίνει στην ομάδα από πλευράς προπονήσεων, από πλευράς οργάνωσης, είστε ικανοποιημένοι? Ποια είναι τα μηνύματα που παίρνεις από τους διοικούντες? Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά για 100% δυνατοτήτων τους. Να. Ο Σωτήρης Αντωνίου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει μέσα στο γήπεδο με τους ποδοσφαιριστές, δεν είναι σαν τους μάνατζερ που κάποτε απέξω και απλά δίνουν εντολές και οδηγίες. Ναι. Το παιδί από ό,τι ξέρεις και είχε ανακοινωθεί και ένα βιογραφικό με επιτυχίες και ανώδους κατηγορίες. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς και δεν έχει δουλέψει σε Super League ομάδας ακόμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα του δοθεί ευκαιρία και εύχομαι να είναι η Σπάρτη η ευκαιρία του να παίξει Super League ως προπονητής. Ίσως το σκαλοπάτι να είναι η Σπάρτη, το παράθυρο, η πόρτα. Το εύχομαι ολόψυχα να είναι. Δεν πήραμε προπονητή για να αλλάζουμε κάθε 6 μήνες ή κάθε ένα χρόνο προπονητές. Όπως και το ρόστερ που χτίσαμε. Ναι. Έγινε με πολύ προσεκτικές κινήσεις. Εγώ θα έλεγα γιατί ο κύριος Αντωνίου στην Περλίγκα με την ομάδα της Σπάρτης. Φυσικά, να παραμένει προπονητής και να φτάσουμε μέχρι εκεί με τον κύριο Αντωνίου. Αυτό ήταν. Σαν ευχή τότε. Και εγώ το εύχομαι Η ομάδα και τώρα κοιτάμε να κάνουμε κάποια καλά φιλικά μέσα στην εβδομάδα. Προσπαθώ να φέρω την Παναχαϊκή των Απόλλων Αθηνών πάνω από τη Σπάρτη. Μέχρι τώρα στα φιλικά που έχει δώσει είστε ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι έχει ένα δυνατό φιλικό με τον Απόλλωνα Σμύρνης, πολύ καλή ομάδα και είχαμε πολύ καλή παρουσία. Δεν ξέρω, δυστυχώς δεν ήσασταν πάνω να το παρακολουθήσετε το φιλικό. Το φιλικό ήταν ένα πολύ καλό τεστ. Ξέρω ότι η ομάδα μέχρι το 70 δεν δέχτηκε καθόλου πίεση, χωρίς να χαίρετε τα γένια μου. Να. Εγώ ξέρω είμαι πολύ σκληρός σε κάποιες εκτιμήσεις. Όχι, όχι, υπήρχε ανταπόκριση από άνθρωπο του σταθμού, μου τα έχει πει ακριβώς έτσι. Ότι είχε μια πολύ καλή παρουσία στο passing game, πολύ καλές αποδοτήσεις μέσα στο παιχνίδι. Ναι, να το πούμε πιο απλά, δεν φαινόταν η διαφορά κατηγορίας των ομάδων. Όχι,
αυτές δεν είδαμε κάποια διαφορά. Θεωρώ ότι αυτές και εμείς που ήμασταν εκεί πέρα δεν είδαμε κάποια διαφορά. Να, να πούμε ότι υστερήσαμε κάπου. Να. Σαν ομάδα. Πάντα στα πλαίσια ενός φιλικού αγώνα, έτσι το λέμε αυτό. Φυσικά. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα είναι σε πολύ καλό δρόμο. Να. Ξαναλέω, πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι υπάρχει αρσικότητα, είναι πολύ ανταγωνιστικό για μέσα και το κόσμο της άμα εθνικής. Πέφτουν 7 ομάδες, επαναλαμβάνω. Να. Δηλαδή πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό για να σωθείς. Βέβαια η ομάδα έχει στόχους να πρωταγωνιστεί στο πλάσμα, έτσι. Έχεις κάποιες πληροφορίες όταν ρωτά τα ρόστερ των άλλων ομάδων? Είναι κάποιες ομάδες που βλέπεις ότι έχουν κάνει καλές κινήσεις από ποδοσφαιρικό υλικό, ενώ από οργάνωση και όλα τα υπόλοιπα, έχουν ρίξει και λεφτά, αν θέλεις, στην ομάδα τους, στις ομάδες τους? Κάποιο και δεν θέλω να επισέλθω σε θέματα άλλων ομάδων. Αντιπάλων ομάδων. Ναι. Όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί. Ναι. Εμείς κρατάμε ένα ύφος το οποίο δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο. Ναι. Σεβόμαστε, το είχα πει και πέρυσι, σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους, δεν είμαστε κανέναν όμως. Εντάξει, απλώς το συζητάμε, γιατί εγώ έχω ακούσει, ας πούμε, για την ομάδα της Μυτιλίνης και για την ομάδα του Παναρκαδικού. Και όσον αφορά την ομάδα της Μυτιλίνης... Δεν το κρυγώ ότι έχω δει κάποιες ομάδες στο Μήλο. Έχω δει το Λουτράκι, έχω δει τον Λυκό Σκατιφυλικά, έχω δει τον Αθήνα Τσαχνών. Έχω δει κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν ενισχυθεί, είναι ομάδες οι οποίες θα τις μπλοκάρουμε εκεί που πρέπει να τις μπλοκάρουμε, μέσα στο παιχνίδι εννοώ πάντα. Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα θα τις παίξουμε στα ίσια και θα τις κοιτάξουμε και κατάματα. Δεν ευχηθούμαστε καμία ομάδα. Πάντως, η ψυχολογία της ομάδας είναι πολύ ανεβασμένη, είναι όλοι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, πολύ καλό κλίμα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα στον όμιλό μας. Πάντως, θα πρωταγωνιστήσει. Ναι, ναι, νομίζω ότι θα είναι και δυνατό το πρωτάθλημα. Πάντως, παρότι περνάμε, διανύουμε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, η χώρα, βλέπουμε ότι πέφτουν λεφτά στο πράσινο χαλί. Ε. Κοίταξε να δεις, Τάκη. Η ΓΑΜΑ Εθνική είναι μια πολύ κοστοβόρα κατηγορία, η οποία δεν έχει να κερδίσει ο άνθρωπος που βάζει τα χρήματά του τίποτα. Να. Απ' την άλλη, άμα δεν ρίξεις και χρήματα σε μια, να το πω, επιχείρηση, θες μια δραστηριότητα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι να κάνεις μια... Δεν θα έχεις και απαιτήσεις, να το πούμε. Σίγουρα. Να, να. Εμείς κάναμε τώρα μια προσπάθεια, κάναμε ένα ρόστερ, φτιάξαμε ένα συγκεκριμένο budget, το οποίο το υλοποιούμε. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε μια ομάδα που ξέρω που θα πρωταγωνιστήσει. Μάλιστα. Η στόχη είναι πρωταθλητισμός, Δημήτρη? Η στόχη είναι να κάνει η ομάδα, εγώ θέλω να σωθεί γρήγορα η ομάδα, έτσι ώστε να είμαστε κοντά στις πρώτες θέσεις και να κάνουμε πρωταθλητισμό. Μάλιστα. Οπότε στόχος είναι και η φουντούλη. Όπως είναι και η διοίκηση όλες, έτσι, όλη και η επιθυμία. Το κατάλαβα. Θα γίνουν άλλες προσθήκες στην ομάδα, Δημήτρη, ή εντάξει, έκλεισε το ρόστερ. 27 ποδοσφαιριστές είναι το ρόστερ, Βρετάκη μου. Πόσος να πάρεις πλέον? 27 ποδοσφαιριστές δεν έχουν τη ομάδα στο Super League. Αν είναι καλυμμένος ο προπονητής, εγώ δεν έχω να πω κάτι. Ωραία. Και ο κύριος Αντωνεμένος και εμείς είμαστε καλυμμένοι. Θεωρώ ότι είναι και ικανοποιημένοι και όλοι και οι διοικούντες κάτω. Και ο κόσμος θεωρώ ότι βλέπει ότι κινείται η ομάδα. Πιστεύω θα στηρίξει και την προσπάθεια αυτή στο γήπεδο. Τη στηρίζει ήδη, τα διαρκείες από ό,τι μαθαίνω κάνουν φτερά. Το ξέρω, το έχω πει, κύριε Αστάκη, δεν αμήκωσαν τα διάρκεια. Πάει πάρα πολύ καλά η προπόληση. Να, ορίστε. Πάει πάρα πολύ καλά η προπόληση των εισιτηρίων διαρκείας. Το μαθαίνω, εγώ δεν σου ξαναλέω, το είχα πει και πέρυσι, δεν με ενδιαφέρει μόνο να πώς να αγοράσει διάρκεια. Η αγάπη του κόσμου, όπως τη δείχνει, είναι πολύ θετική. Απλά θα ήθελα να βλέπω τον κόσμο να έρθει και στο γήπεδο, να αγοραστούν τα διαρκείας. Είναι πολύ ικανοποιητικό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι στηρίζουν την προσπάθεια. Αυτό δηλαδή είναι τελείο ο ποδοσφαιριστής. Θέλει να βλέπει το γήπεδο γεμάτο για να μπορεί, δηλαδή θεωρεί ότι είναι ο 15ης ομάδας. Έτσι. Σωστά. Και διψάει όλη η πόλη. Διψάει όλη η πόλη για ποδόσφαιρο. Το είδες άλλωστε και στα μπαράζ, νομίζω, η διεσόμαση. Φυσικά. Έτσι. Να πούμε και δύο λόγια όσον αφορά κάποια παρατράγουδα που συνέβησαν στη μεταγραφική περίοδο. Κάποιοι παίκτες που αποχώρησαν, κάποιες καυστικές ανακοινώσεις. Ένα σχόλιο για σένα θα το ήθελα. Πού θες να τοποθετηθώ ακριβώς, Τάκη? Να πούμε συγκεκριμένα για ποιους ποδοσφαιριστές μιλάω. Μετζίδη, Τσούκλι, Αναστασάκο, εδώ τους Λάκωνες, τον Τάσο Τρακάκη. Δεν θα πω ότι, κοίταξε, καταρχήν σου είμαι ένας άνθρωπος που δεν χαϊδεύω τα γένια μου. Ναι, ναι. Και τοποθετούμε όσο πρέπει, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αληθινό άθλημα, δεν υπάρχει θέμα εκεί πέρα. Το αναφέρω γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση γι' αυτό και πρέπει να, αν θέλεις να κάνεις και εσύ ένα σχόλιο σαν τεχνικός διευθυντής. Δεν θεωρώ ότι δεν έγινε καλός συντονισμός από τη διοίκηση. Ναι. Άπαξ όμως και έχει ένας προπονητής ο οποίος έχει ένα πλάνο στο μυαλό του συγκεκριμένου παιχνιδιού και δεν του κάνουν κάποιες επιλογές που είχαν γίνει από τη διοίκηση, εκεί γίνεται το εξής. Ή φεύγει ο προπονητής
ή φεύγουν οι διοικούντες. Μάλιστα. Δυστυχώς. Έτσι το πω, κάποιοι στεναχωριούνται στο ποδόσφαιρο, δεν μπορούν να παρεστημένοι. Σίγουρα είναι θλιβερό κάποιες ανακοινώσεις που γίνανε κάπως αργά να το πω έτσι στα παιδιά. Ναι. Δεν είναι ότι καλύτερο, δεν τρελαθούμε έτσι. Ναι. Όπως ξέρεις και κάποιες επιλογές είναι περσινές, όπως και ο Μανώλης ο Βοτσής που έφυγε, που ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν επιλογή δική μου, αλλά του είπαν ότι σταματάει και δεν το βοηθήκα καθόλου, γιατί θέλω να είναι τελείως ακέραιος ο προπονητής να δουλέψει. Ναι. Έτσι δυστυχώς για κάποια άλλα παιδιά ήταν στενάχωρη η κατάσταση, να το πω έτσι, που τους ανακοινώθηκε ότι πρέπει να σταματήσω από την ομάδα. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να πω, δεν ξέρω, είναι ο προπονητής αυτός ο λογοδοτής ειδίκης η Τάχη. Να. Και έπαιρνε σε θέση την πλάτη κι αυτός, όπως καταλαβαίνεις. Και αυτός θα κριθεί και εκ του αποτελέσματος. Φυσικά, φυσικά. Στην πορεία. Εκ του αποτελέσματος. Και πέρυσι μας είχαμε ξεκινήσει. Να. Και κάποιοι άνθρωποι λέγανε ότι θέλει περισσότερη ενίσχυση στην ομάδα. Εμείς είχαμε κάνει συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Η ομάδα καλώς κακώς βγήκε. Άρα είναι υγεία η ομάδα. Τώρα πάλι του χρόνου θα κάνουμε, πώς το λένε, την αποτίμηση. Μάλιστα. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, έχεις κάποια πληροφορία πότε θα τελικά θα ξεκινήσει? Κοίταξε, εγώ με την ΕΠΟ έχω μια στενή επικοινωνία. Ήταν φύγει 20 Σεπτεμβρίου. Επειδή το γνωρίζω γι' αυτό, 20 Σεπτεμβρίου αποκλείεται. Μπράβο, λόγω εκλογών. Δηλαδή, τώρα εδώ δεν έχουν κάνει ακόμα τάκι μου την κλήρωση για τον Όμιλο, για το πότε θα είναι αγωνιστικές. Αν μιλάμε για κάποια πράγματα που είναι απίστευτα. Οπότε πάμε για Οκτώβρη. Θέλω να πιστεύω τις 20 του μηνός. Ήταν 27 Σεπτεμβρίου. Θα είναι αρχές Οκτωβρίου, δεν ξέρω. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε τώρα εμείς θα επικεντρωθούμε η ομάδα, δηλαδή στα κάποια φιλικά. Μου είπες ότι θα κλείσεις με Όφη, Παναγαϊκή. Πολύ τα φιλικά δουλεύει σε ρυθμούς ομάδων. Ναι, ναι. Για να κοιτάω να κάνω δυνατά τεστ σε επίπεδα Football League. Έτσι, αν και πανέτοιμοι, όταν κρυφώσουν να ξεκινήσουν. Μιλάμε και με μια ομάδα τη Super League να φέρουμε, να κάνουμε ένα πολύ καλό δυνατό τεστ μέσα στη Σπάρτη στο κήπεδο. Α, μάλιστα. Αλλά μετά βλέπω και λίγο το κήπεδο, δεν είναι έτοιμο. Μετά δεν είναι έτοιμο. Η εξέδρα ακόμα δεν είναι έτοιμη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται και με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ξέρεις, είναι και τα χέρια δεμένα και τα δικά μας. Ναι, γίνονται νομίζω εργασίες. Ο κύριος Βουζιώτης, ο πρόεδρος, ο προφέσος μου λέει Δημήτρη, είχα να κανονίσει ένα φιλικό 30 Αυγούστου, δεν έπαιξε μου, λέει, πιάσε το γιουλίκι. Όπως καταλαβαίνεις, πάνε πίσω κάποια πράγματα. Σωστά. Τώρα με την εξέδρα πάλι έχει θέμα, δεν είναι έτοιμη εξέδρα, έχει ένα πρόβλημα, δεν τα ξέρω και τα παιδί μου, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά καθόλου. Ναι, ναι. Το πλάτη από τι μαθαίνω από τους δικούς τους για τον πρόεδρο. Εντάξει. Κύριο Πάρε, τον Δημήτρη, και από ναι. Το κύριο Πάρε. Εντάξει, νομίζω αυτά θα λυθούν σύντομα. Έτσι να πιστεύω, Τάκη, γιατί είναι αμαρτία αυτή η προσπάθεια να μην υποστηριχθεί, ξέρω, και από τους τοπικούς άρχοντες. Δεν νομίζω να υπάρξει πρόβλημα σε αυτό. Απλώς χρειάζεται εγώ λίγο υπομονή. Καταλαβαίνω. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να προσθέσεις. Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω είναι να έχουμε μια καλή χρονιά όλοι. Να έχουν πάνω απ' όλα υγεία στους ποδοσφαιριστές μας και όλος ο κόσμος στην Αγωνία και σε όλη την Ελλάδα. Να βγάλουμε το βγάλμα με πασαλακίες. Και να κατανοήσουμε όλοι ότι είναι μια νέα σελίδα στο ποδόσφαιρο το λαγωνικό και πρέπει να υπάρχει υπομονή, ψυχραιμία και ενθουσιασμός να κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα. Ναι, μεν είναι τα στάνταρτ υψηλά, αλλά να είναι χαμηλός ενθουσιασμός. Γιατί η ομάδα τώρα χτίζει ένα πρεστής επαγγελματικό και θέλει πολύ υπομονή και πολύ δουλειά. Και να είμαστε ήσυχοι και έρευνοι όλοι στο μυαλό μας. Να προστατεύουμε όλη την ομάδα. Να το πω έτσι πιο σωστά. Και να συμπληρώσω εγώ αν μου επιτρέπεις, επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια που η ομάδα, είχαμε να δούμε την ομάδα σε μεγάλες κατηγορίες, ας το χαρούμε, έτσι απλά. Όπως το λες, Τάκη, νομίζω ότι είναι 30 χρόνια. Είναι πολλά χρόνια. Τόσο πολύ δεν νομίζω, αλλά και 30 χρόνια. Είναι 25 χρόνια, γιατί θα μου βάλει Ρώμα, τότε με... Θα ρωτήσω το Δημήτρη Ψυχολογίου, το αθλητικό συντάκτη είναι τόσο παλιός που τα γνωρίζει όλα. Θα του πείτε τα βασιλιά μου και τα χαιρετήματά μου. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ για την φιλοξενία, Τάκη. Να είσαι καλά.